Εκεί στα 37 του συνεχίζει να αγωνίζεται ο Μάντζιος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής με την ομάδα του Πάο Ρουφ. Μεταξύ άλλων, θυμάται τις ένδοξες στιγμές του Champions League και τα γκολ που είχε πετύχει. Ξεχωρίζει το κορυφαίο τέρμα της καριέρας του, αλλά και τη μεγαλύτερη ευκαιρία που έχασε, ενώ παραδέχεται ότι δεν τρύπησε ταβάνι στην σταδιοδρομία του, δεν δούλεψε όσο έπρεπε όταν έπρεπε. Ο Βαγγέλης Μάντζιος αποκλειστικά στο Open Sport. Κεφαλιά, γκολ, 1-1 από το Μάτζιο. Είναι καλή τρίπλα από το Μάτζιο, η μπάλα στο δεξί, το σουτ, γκολ! Κάρτα με το γκολ, το πλασέ, υπέροχο 2-2. Μετά από μια πλούσια καριέρα με πολλές συμμετοχές και σημαντικά γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη, στα 37 του χρόνια πλέον ο Βαγγέλης Μάντζιος αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής φορώντας τη φανέλα του Πάο Ρουφ. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι είναι πολύ όμορφο αυτό που περνάω έτσι φέτος σε αυτή την κατηγορία. Πέρασαν τα χρόνια, τώρα είμαστε 37 στα 38. Είμαι καλά ακόμα, είμαι αθλητικός, δουλεύω, δεν έχω παρατήσει το κορμί μου. Τ' αγαπάω αυτό που κάνω πολύ. Η αλήθεια είναι ότι μου μιλάνε αντίπαλοι, συμπαίχτες. Παίρνεις από αυτόν καθημερινά και από το ήθος του και από τον τρόπο που μας μιλάει και ότι είναι κοντά σε όλους, είτε είσαι 15 χρονών είτε είσαι 35. Βοηθάω, βλέπω ποια παιδιά μπορούν το κάτι παραπάνω, να τα συμβουλεύω, να τα βοηθήσω, να φτάσουν εκεί που μπορούν. Θεωρείς ότι πέτυχες όλα αυτά που άξιζες να πετύχεις ή πιστεύεις ότι θα μπορούσες να πετύχεις ακόμα περισσότερα? Νομίζω πως θα μπορούσα να πετύχω περισσότερα, Ρώμανα. Έχω κάνει λάθη πολλά κι εγώ. Δεν είχα την ωριμότητα τότε να το διαχειριστώ όλο αυτό. Έπαιζα μόνο βάσει του ταλέντου μου, δεν δούλευα όπως είπα περισσότερο τις αδυναμίες μου. Ωραίο σου 2-0. Βαγγέλης Μάντζιος. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Εντάξει, έζησα πράγματα που δεν θα μπορούσα να ζήσω σε καμία άλλη ομάδα. Όπως είπες, με καλά και κακά πράγματα. Τα παιχνίδια Champions League, τον ύμνο του Champions League, το ΆΚΑ να είναι γεμάτο. Να φωνάζω το όνομά μου ρυθμικά. Ειδικά την τελευταία χρονιά, όπως είπες και εσύ, δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο που ήθελα να με δώσω ιδανικό κάπου. Αυτό είναι αλήθεια ένα ερώτημα που συνέχεια τριγυρνάει στο μυαλό μου. Το σκέφτομαι ακόμα και τώρα. Ήτανε το στυλ παιχνιδιού μου έτσι. Λίγο μπλαζέ, να το πω, γιατί τα έχω ακούσει αυτά. Εντάξει, κάποιους άρεσε αυτό, κάποιους όχι. Μετά τις καλές χρονιές στη Λιβαδιά, ειδικά στο Λιβαδιακό, ακούστηκε ξανά τον όνομά μου ακόμα και για εθνική ομάδα. Και με τον Ολυμπιακό, μια συζήτηση ήμασταν πολύ κοντά. Ακόμα και με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάννη τον Αναστασίου, συζητήθηκε εκ νέου το ενδεχόμενο αυτό να πάω. Περισσότερο παράπονο νιώθω για το τι έφυγα τον Παναθηναϊκό, για το πώς έφυγα, παρά το ότι δεν πήγα, όπως είπες και εσύ, για μια δεύτερη φορά σε μια μεγαλύτερη ελληνική ομάδα. Ποιο τέρμα είναι αυτό που χαρακτηρίζει ως το πιο ξεχωριστό, που το θυμάσαι πιο έντονα από τα υπόλοιπα? Το γκολ με τη Villarreal σίγουρα, εντάξει, ένα γκολ θα ήθελα να το ξαναζήσω. Τελείω καρακούτηση, κεφαλιά, γκολ, 1-1 από το Μάτζιο. Ένας επιθετικός χαρακτηρίζεται τόσο από τα γκολ που πετυχαίνει, όσο και από τις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Ποια είναι η ευκαιρία εκείνη που σε έχει σημαδέψει περισσότερο στην καριέρα σου? Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία και αδικαιολόγητη για μένα είναι ο τελικός κυπέλλου. Εντάξει, έχω κατηγορηθεί, έχω ακούσει πολλά για αυτό το γκολ. Φυσικά ήθελα να το βάλω, δεν βρήκα την μπάλα όπως ήθελα, ήταν το χόρτο λίγο στεγνό. Με την Μπαρτσελόνα, εντάξει, ένα μάτς 0-0. Έκανα μια πολύ ωραία κίνηση στον Μπουγιόλ. Με τράβηξε μετά έμπειρα αυτός να χάσω ισορροπία μου. Μια ευκαιρία έτσι που μου ήρθε στο μυαλό είναι με τη Villarreal στο El Madrigal που έχασα. Έκανα μια τρομερή ενέργεια μέσα στην περιοχή. Καλή τρίπλα του, μεγάλη ευκαιρία! Αν είχες δυνατότητα να βάλεις ένα από αυτά τα τρία, ποιο θα ήταν? Τώρα τι να σου πω, τώρα η Μπαρτσελόνα είναι αγαπημένη ομάδα. Έχω τέλεια με την Μπαρτσελόνα. Θα κερδίζαμε στο ΆΚΑ 1-0 την Μπαρτσελόνα. Αλλά νομίζω το τελικό κυπέλλου, νομίζω αυτό. Ευχαριστούμε.